Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή Ποιητική Ανθολογία. Με ένα αξιόλογο ποιητή φιλοξενούμενο μέσα από τα όσα έχουμε σήμερα να απαγγείλουμε εδώ, για τον Γιώργο το Σεφέρι ο Λόγος, και φιλοξενούμενο στο στούντιο του Hellenic TV, τον αξιότιμο κύριο Κρήτονα Τομάζο, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν και είχαμε την ευκαιρία μαζί του να σχολιάσουμε δύο άλλους ποιητές. Σε ό,τι αφορά αυτή την ιδιαίτερη εκπομπή και το αφιέρωμα στο Γιώργο Σεφέρη, κύριε Κρήτονα Τομάζο, πέστε μας δύο λόγια πριν καταπιαστούμε τόσο με τον βιογραφικό του σημείωμα όσο και με την ίδια την ποίησή του. Πρώτα καλησπέρα και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και πάλι να πάρω μέρος στο πρόγραμμα αυτό που είναι το όλο και πιο ενδιαφέρον, ελπίζω, και νομίζω είναι πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε κατά κάποιον τρόπο την προηγούμενη εκπομπή που παρουσιάσαμε τον Καβάφη και ένα άλλο βιβλίο του Γιώργου Χρυστοδουλίδη για ξένους ποιητές μεταφρασμένους στα ελληνικά. Όπως είπατε, θα μιλήσουμε σήμερα για τον Γιώργο Σεφέρη και θα απαγγείλουμε μια μικρή επιλογή από τα εξαιρετικά του ποίηματα. Ο Γιώργος Σεφέρης, λοιπόν, και δεν χάνουμε χρόνο καθόλου να μπούμε στη διαδικασία, ξεκινώντας από τα βιογραφικά του σημειώματα, γιατί είναι τόσα πολλά που μπορεί κάποιος να πει για αυτούς τους ποιητές οι οποίοι έγραψαν ιστορία στον ελληνισμό. Βιογραφικά και εργογραφικά για τον Γιώργο Σεφέρη. Ο Γιώργος Σεφέρης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιώργου Σεφεριάδη, γεννήθηκε στα Βουρλά, κοντά στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας, στις 13 Μαρτίου του 1900. Ο πατέρας του, Στέλιος Σεφεριάδης, ήταν δικηγόρος και αργότερα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως επίσης και ποιητής ο ίδιος και μεταφραστής. Ήταν σταθερός υποστηριχτής του Βενιζέλου και της Δημοτικής, αντί της Καθαρέβουσας, δύο ιδιότητες που επηρέασαν το γιο του. Το 1914 η οικογένειά του μετανάστευσε στην Αθήνα, όπου ο Σεφέρης συμπλήρωσε τη μέση εκπαίδευση. Συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι από το 1918 ως το 1925 σαν φοιτητής στη νομική στο Πανεπιστήμιο Σορβόνης. Ενώ ήταν εκεί, τον Σεπτέμβριο του 1922 η Σμύρνη κατελήφθη από τον τουρκικό στρατό ύστερα από τη δίχρονη ελληνική στρατιωτική επιχείρηση στα εδάφη της Μικρασίας, γνωστή βέβαια ως τη Μικρασιατική καταστροφή. Πολλοί Έλληνες, μαζί και η οικογένεια Σεφεριάδη, έφυγαν από τη Μικρασία και ο Σεφέρης δεν θα επισκεφτεί ξανά τη Σμύρνη μέχρι το 1950. Η αίσθηση της εξορίας από τον τόπο της παιδικής του ηλικίας φαίνεται καθαρά στην ποίηση του Σεφέρη, ιδιαίτερα στο ενδιαφέρον του για την ιστορία του Οδυσσέα, των αργοναυτών και άλλων. Ο ποιητής δέχτηκε επιδράσεις από τον Καβάφη, τον Έλιοτ και τον Έστρα Πάουντ, ανάμεσα σ' άλλους. Γύρισε στην Αθήνα το 1925 και διορίστηκε στο Βασιλικό Υπουργείο Εξωτερικών τον επόμενο χρόνο. Αυτή ήταν η αρχή μιας μακράς και επιτυχημένης διπλωματικής καριέρας, στη διάρκεια της οποίας πήγε στην Αγγλία 1931 έως 1934 και η Αλβανία 1936 έως 1938. Παντρεύτηκε τη Μαρία Ζάνου, άλλος Μαρό, στις 10 Απρίλη 1941, παραμονές της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Σεφέρης συνόδευσε την ελεύθερη ελληνική κυβέρνηση στην Κρήτη, την Αίγυπτο, την Νότια Αφρική και Ιταλία και επέστρεψε στην απελευθερωμένη Αθήνα το 1944. Εξακολούθησε να υπηρετεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και πήρε διπλωματικές θέσεις στην Άγκυρα 1948 έως 1950 και Λονδίνο 1951 έως 1953. Διορίστηκε υπουργός για το Λίβανο, Συρία, Ιορδανία και Ιράκ 1953 έως 1956 και βασιλικός Έλληνας πρεσβευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1957 έως το 1961. Τελευταία θέση πριν την αφιπηρέτησή του στην Αθήνα.
Ο Σεφέρης πήρε πολλές διακρίσεις και βραβεία, ανάμεσα τους τιμητικούς διδακτορικούς τίτλους από τα Πανεπιστήμια του Cambridge 1960 και της Οξφόρδης 1964, Θεσσαλονίκης 1964 και Princeton 1965. Κύπρος. Η πρώτη επίσκεψη του Σεφέρη στην Κύπρο έγινε τον Νιόβρη του 1953. Αμέσως αγάπησε το νησί τόσο πολύ, εν μέρη για την ομοιότητα του τοπίου, το μειχτό πληθυσμό και τις παραδόσεις με το καλοκαιριάτικο σπίτι των μερικών του χρόνων στη Σκάλα, δηλαδή στα Βουρλά. Το βιβλίο ποιημάτων «Ημερολόγιο καταστρώματος 2» ήταν εμπνευσμένο από το νησί και γράφτηκε κατεξοχήν εκεί, φέροντας σε πέρας μια περίοδο 6-7 χρόνων που ο Σεφέρης δεν είχε παράγει καθόλου ποιήση. Ο αρχικός τίτλος του βιβλίου, «Κύπρον ούμε θέσπισεν», ένα απόσπασμα από την Ελένη του Ευρυπίδη, στην οποία ο Τεύκρος δηλώνει πως ο Απόλλωνας όρισε πως η Κύπρος θα γίνει η πατρίδα του, φανερώνει την οπτιμιστική διάθεση επιστροφής στην πατρίδα που ένιωσε ο Σεφέρης όταν ανακάλυψε την Κύπρο. Ο ποιητής άλλαξε τον τίτλο στην έκδοση ποιημάτων το 1959. Στα επόμενα λίγα χρόνια, ο Σεφέρης χρησιμοποίησε τη διπλωματική του θέση, αγωνιζόμενος για μια λύση της κυπριακής διάνεξης, δίνοντας πολύ προσωπική προσπάθεια και συνέστημα, μια από τις λίγες περιόδους της ζωής του που επέτρεψε τα προσωπικά να αναμειχθούν με τα πολιτικά. Το βραβείο Νόμπελ. Το 1963 ο Σεφέρης τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ στη λογοτεχνία για την έξοχη λυρική γραφή του, εμπνευσμένη από μια βαθιά αίσθηση του κόσμου του ελληνικού πολιτισμού. Ήταν ο πρώτος που πήρε τη διεθνή αυτή διάκριση, που ακολούθησε αργότερα το 1979 ο Οδυσσέας Ελίτης. Η εθνικότητα και ο ρόλος του Σεφέρη στην αναγέννηση της ελληνικής λογοτεχνίας και κουλτούρας συνέδιναν σημαντικά στην επιλογή του για τον Νόμπελ. Ο ίδιος όμως στην ομιλία αποδοχής του επέλεξε να δώσει έμφαση στη δική του ουμανιστική φιλοσοφία, καταλήγοντας «Στο δρόμο του για τις Θήβες, ο Ειδίποδας αντιμετώπισε τη Σφίγγα και η απάντησή του στο ένιγμα ήταν «Ο άνθρωπος». Αυτή η απλή λέξη κατάστρεψε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να συντρίψουμε. Ας σκεφτούμε την απάντηση του Ειδίποδα. Η δήλωσή του που έγινε το 1969. Δύο χρόνια μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της Χούντας και η κατάληψη εξουσίας από τους συνταγματάρχες που έφερε συλλήψεις, βασανιστήρια, εξορίες και πλατιά λογοκρισία, ο Σεφέρης πήρε θέση ενάντια στο βίαιο καθεστώς. Με δήλωσή του στο παγκόσμιο κανάλι του BBC, BBC World Service, στις 28 Μαρτίου 1969 καταδίκασε το καθεστώς και αντίτυπα της δήλωσής του διανεμήθηκαν ταυτόχρονα σε κάθε εφημερίδα της Αθήνας και σε άλλα μαζικά μέσα επικοινωνίας. Η δήλωση εμφαντικά προκήρυξε «αυτή η ανομαλία πρέπει να λήξει». Πέθανε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1971. Στην κηδεία του, ογκώδη πλήθη συνόδεψαν το φέρετρό του στους δρόμους της Αθήνας. Λέγεται πως γύρω στα 1 εκατομμύριο κόσμος ακολούθησε την κηδεία. Τραγουδώντας ποίηματά του που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης, δηλαδή την Άρνηση, «Λίγο ακόμα θα ειδούμε» και άλλα. Απαγορευμένα τότε από τη Χούντα. Ετάφη στο πρώτο κημητήριο των Αθηνών. Υπάρχουν δύο αναμνηστικές πλακέτες, commemorative blue plaques, σε δύο από τα σπίτια που έζησε στο Λονδίνο, το 51 Upper Brook Street, πρεσβευτική κατοικία, και στο Sloane Avenue. Το 2004, στην εναρκτήρια τελετή των Ολυμπιακών Αγώνων, στην Αθήνα, απαγγέλθηκε το γνωστό του ποίημα από το μυθιστόρημα «Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια». Θα πούμε είναι λίγα λόγια. Το εργογραφικό και θα πούμε λίγα... έργο του. Θα πούμε λίγα λόγια για τα βιβλία του. Μια απλή αναφορά, γιατί ο χρόνος μας είναι, όπως βλέπετε, περιορισμένος. Εξέδωσε τις ακόλουθες ποιητικές συλλογές. «Στροφή» το 1931, «Στέρνα» το 1932, «Μυθιστόρημα» 1935,
τετράδιο γυμνασμάτων το 1940, ημερολόγιο καταστρώματος πρώτο 1940, ημερολόγιο καταστρώματος δεύτερο που έγινε όπως είπαμε στην Κύπρο, που γράφτηκε στην Κύπρο 1944, Κύχλη 1947, ημερολόγιο καταστρώματος 3, 1955, συγγνώμη, το 1955 είναι το ημερολόγιο που γράφτηκε στην Κύπρο, η ποιητική συλλογή δηλαδή που πήρε τον τίτλο ημερολόγιο καταστρώματος 3, που ήταν αρχικά Κύπρον μεθέσπισεν, και τα τρία κρυφά ποίηματα που δημοσιεύτηκε το 1966. Πολύ σημαντικά είναι και τα ορισμένα από τα πεζά που δημοσίευσε, ιδιαίτερα οι δοκιμές σε τρεις τόμους, οι αντιγραφές 1965, μέρες που είναι είδωστη ημερολόγιο που δημοσιεύτηκε μετά θάνατον το 1975, καλύπτει την περίοδο 1975-1990. Έξι νύχτες στην Ακρόπολη, 1974 δημοσιεύτηκε. Τα σχεδιάσματα με τα θανάτια έκδοση 2007 και υπάρχουν επιπλέον φυσικά πολύ γνωστές μεταφράσεις από διάφορους μεταφραστές. Η πιο γνωστή ίσως που είναι παράλληλο text, δηλαδή ελληνικά και αγγλικά μαζί, είναι η μετάφραση του Edmund Kelly και του Philip Sherard από το Anvil Press, και αργότερα το 1981 και πάλι έκδοση των ποιημάτων των Collected Poems, όπως το λέμε στα αγγλικά, που είναι και πάλι παράλληλο text ελληνικά και αγγλικά μαζί. Αυτά τα λίγα για το εργογραφικό του έργο, που είναι φυσικά όχι μονάχα μεγάλο, αλλά και πολύ πολύ μεγάλη σημασία για την ελληνική λογοτεχνία. Και βέβαια περνάμε και στο ίδιο το έργο του, την ποίησή του. Πολύ σωστά. Που θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Τομάζο, ναι, να απαγγείλουμε κάποια ποίηματα του Σεφέρη μέσα από αυτή την εκπομπή. Ναι. Και σίγουρα ξεκινάμε με εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Διαβάζουμε λοιπόν το ποίημα από το Μυθιστόρημα που αναφέρουμε και προηγουμένως. Ξύπνησα. Μέμνησο λουτρών εις ενοσφίστης. Είναι ένα απόσπασμα από τον Αγαμέμνονα. Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια που με ξανλεί τους αγκώνες και δεν ξέρω πού να τα κουμπίσω. Έπεφτε στο όνειρο καθώς έβγαινα από το όνειρο. Έτσι ενώθηκε η ζωή μας και θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναχωρίσει. Κοιτάζω τα μάτια, μήτε ανοιχτά, μήτε κλειστά. Μιλώ στο στόμα που όλο γυρεύει να μιλήσει. Κρατώ τα μάγουλα που ξεπέρασαν το δέρμα. Δεν έχω άλλη δύναμη. Τα χέρια μου χάνονται και με πλησιάζουν ακροτηριασμένα. Συνεχίζετε εσείς με το επόμενο ποίημα από το Περιβόλι. Το Περιβόλι με τα συντριβάνια του στη βροχή θα το βλέπεις μόνο από το χαμηλό παράθυρο πίσω από το θολό τζάμι. Η κάμαρά σου θα φωτίζεται μόνο από τη φλόγα του τζακιού, και κάποτε στις μακρινές αστραπές θα φαίνονται οι ρητίδες του μετόπου σου, παλιέ μου φίλε. Το Περιβόλι με τα συντριβάνια που ήταν από χέρι σου ρυθμός της άλλης ζωής, έξω από τα σπασμένα μάρμαρα και τις κολόνες τις τραγικές, και ένας χορός μέσα στις πικροδάφνες, κοντά στα καινούργια λατομεία. Ένα γυαλί θαμπό θα το έχει κόψει από τις ώρες σου. Δεν θα ανασάνεις. Το χώμα και ο χυμός των δέντρων θα ορμούν από τη μνήμη σου για να χτυπήσουν πάνω στο τζάμι αυτό που το χτυπάει η βροχή από τον έξω κόσμο. Πηγαίνουμε στο ποίημα «Τρία κόκκινα περιστέρια», πάλι από το Μυθιστόρημα.
Τρία κόκκινα περιστέρια μέσα στο φως, χαράζοντας τη μοίρα μας μέσα στο φως, με χρώματα και χειρονομίες ανθρώπων που αγαπήσαμε. Πολύ περιεκτικός και ναι. Ιδιαίτερα... Έχει ορισμένα ποίηματα που είναι πραγματικά, έχουν δύναμη γιατί είναι έτσι... Σύντομα και περιεκτικά. Περιεκτικά και έχουν και πολλαπλά μηνύματα μπορεί να πει κανείς. Συνεχίζουμε με το επόμενο μας ποίημα, πάντοτε από τον Σεφέρη. Λυπούμε γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου, χωρίς να πιω ούτε μια στάλα. Τώρα βυθίζομαι στην πέτρα, ένα μικρό πεύκο στο κόκκινο χώμα. Δεν έχω άλλη συντροφιά. Ό,τι αγάπησα χάθηκε μαζί με τα σπίτια που ήταν καινούρια το περασμένο καλοκαίρι και γκρέμισαν με τον αγέρα του φθινοπόρου. Στο στήθος μου η πληγή ανοίγει πάλι. Όταν χαμηλώνουν τ' άστρα και συγγενεύουν με το κορμί μου, όταν πέφτει η γη κάτω από τα πέλματα των ανθρώπων. Αυτές οι πέτρες που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια, ως πού θα με παρασύρουν. Τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει. Βλέπω τα χέρια κάθε αυγή να γνέφουν στο γήπα και στο γεράκι, δεμένη πάνω στο βράχο που έγινε με τον πόνο δικός μου. Βλέπω τα δέντρα που ανασέναν τη μαύρη γαλήνη των πεδαμένων και έπειτα τα χαμόγελα που δεν προχωρούν των αγαλμάτων. Και μετά από αυτό το ποίημα πάμε σε μία ιδιαίτερη μορφή ποίησης. Ναι. Όπως είπαμε και προηγουμένως, πολλά από τα ποίηματα του Σεφέρη έχουν αυτόν τον πολύ επιγραμματικό χαρακτήρα και έχει καταπιαστεί φανερά με το... Το λένε χαϊκάι νομίζω στην Ελλάδα. Γενικά όμως ονομάζεται το χαϊκού, το ιαπωνέζικο. Το χαϊκού για να πούμε είναι μια μορφή ποίησης ειδικά της Ιαπωνίας και είναι πολύ αυστηρή ας πούμε στο μέτρο της. Πρέπει να είναι 17 συλλαβές και όχι παραπάνω. Εδώ όμως θα προσέξουμε, ο Σεφέρης χρησιμοποιεί 16 συλλαβές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως και αυτό έδωσε και το τίτλο 16 χαϊκάι, που είναι 16 ποίηματα με 16 συλλαβές το καθένα. Έτσι νομίζω, γιατί δεν είναι 17 συλλαβές, τα μέτρησα αρκετές φορές. Πάμε λοιπόν. Με την ποίηση χαϊκού. 16 χαϊκά είναι ο τίτλος του ποίηματος βέβαια. Στάξε στη λίμνη μόνο μια στάλα κρασί και σβήνει ο ήλιος. Στον κάμπο ούτε ένα τετράφυλλο τριφύλι. Ποιος φταίει από τους τρεις. Άδειες καρέκλες τα γάλματα γυρίσαν στ' άλλο μουσείο. Να είναι η φωνή πεθαμένων φίλων μας ή φωνογράφος. Τα δάχτυλά της στο θαλασσί μαντίλι, κοίτα κοράλια. Συλλογισμένο το στήθος της βαρύ μες τον καθρέφτη. Φόρεσα πάλι τη φιλοσιά του δέντρου και εσύ βελάζεις. Νύχτα, ο γέρας, ο χωρισμός απλώνει και κυματίζει. Αυτό ήταν το χαϊκού, σε αυτόν το σημείο ολοκληρώθηκε. Αλλά είναι και άλλα που είναι σύντομα και περιεκτικά του, βεβαίως, του Σεφέρη. Βεβαίως. Όπως αυτό, το επόμενο που το θα επόμενο μας αυτό διαβάσετε. Αυτό ακριβώς είναι ένα από αυτά τα ποίηματα. Ο κύριος αυτός κάθε πρωί κάνει το λουτρό του μέσα στα νερά της νεκρής θάλασσας. Έπειτα φορεί ένα πικρό χαμόγελο για τη δουλειά και για τους πελάτες. Άνθη της πέτρας μπροστά στην πράσινη θάλασσα, με φλέβες που μου θύμιζαν άλλες αγάπες, γυαλίζοντας τ' αργό ψυχάλισμα. Άνθη της πέτρας φυσιογνωμίες που ήρθαν όταν κανένας δεν μιλούσε και μου μίλησαν, που μ' άφησαν να τις αγγίξω, ύστερα από τη σιωπή, μέσα σε πεύκα, σε πικροδάφνες και σε πλατάνια. Συνεχίζουμε με ένα ποίημα από την περίοδο που ήταν στην Κύπρο, φανερά εμπνευσμένο από το κυπριακό τοπίο και την ζωή στο νησί, που αγάπησε τόσο πολύ. Με τίτλο «Αγία Νάπα». «Αγία Νάπα». Και βλέπεις το φως του ήλιου, καθώς έλεγαν οι παλαιοί. Ωστόσο, νόμιζα πως έβλεπα τόσα χρόνια,
περπατώντας ανάμεσα στα βουνά και στη θάλασσα, συντυχαίνοντας ανθρώπους με τέλειες πανοπλίες. Παράξενο, δεν πρόσεχα πως έβλεπα μόνο τη φωνή τους. Ήταν το αίμα που τους ανάγκαζε να μιλούν, το κρυάρι που έσφαζα και έστρωνα στα πόδια τους. Μα δεν ήταν το φως εκείνο το κόκκινο χαλί. Ό,τι μου λέγαν έπρεπε να το ψηλαφίσω, όπως όταν σε κρύψουν κυνηγημένο νύχτα σε στάβλο ή φτάσεις στο τέλος το κορμί βαθύκολπης γυναίκας και είναι γεμάτη κάμαρα πνιγερές μυρουδιές. Ό,τι μου λέγαν δωρά και μετάξι. Παράξενο το βλέπω εδώ, το φως του ήλιου, το χρυσό δίχτυ όπου τα πράγματα σπαρταρούν σαν τα ψάρια που ένας μεγάλος άγγελος τραβά μαζί με τα δίχτυα των ψαράδων. Και αυτό είναι σύντομο, τίτλος του όνειρο. Κοιμούμαι και η καρδιά μου ξαγρυπνά. Κοιτάζει τ' άστρα στον ουρανό και το δρομά και το διάκι και πώς ανθοβολά το νερό στο τιμόνι. Πολύ ωραία. Ερχόμαστε στο ποίημα, το μακρύ ποίημα με τίτλο «Ελένη». Ας σημειώσουμε ότι ο τίτλος «Ελένη» είναι και ο τίτλος του βιβλίου, του δραματικού έργου του Ευρυπίδη. Ένα σημαντικό σημείο είναι ότι ο Ευρυπίδης στο έργο αυτό διάλεξε να ακολουθήσει την δεύτερη εκδοχή για τον Τροϊκό πόλεμο, δηλαδή η εκδοχή που ήταν ένας άλλος μύθος, που λέει ότι η Ελένη δεν πήγε στον Τροϊκό πόλεμο, αλλά έστειλε η Αφροδίτη ένα ομοίωμά της, το οποίο ακολούθησαν οι Έλληνες για να γίνει αυτός ο πόλεμος. Τεύκρος. Εσγήν εναλίαν Κύπρον, ου με θέσπισεν οικίν Απόλλων, όνομα νησιωτικών Σαλαμίνα θέμενον της εκεί χάριν Πάτρας. Ελένη, ου κύλθον εσγήν Τροάδε, αλ είδωλον ειν. Άγγελος, τι φύς, νεφέλης αράλος είχομεν πόνους πέρι. Και στο πολύ γνωστό ποίημα, αυτό ιδιαίτερα είναι. Στην ιδιαίτερη μου πατρίδα, στην Κύπρο, ναι. Τα ειδόνια δεν σε αφήνουν να κοιμηθεί στις πλάτρες. Ένα ποίημα το οποίο έχει μελοποιηθεί. Μπράβο. Και ναι. Πέραν του ότι έχει μελοποιηθεί, αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι και στη διδαχταία ύλη, στην ανώτερη εκπαίδευση στην Κύπρο. Ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης νομίζω το είχε κάνει. Με τίτλο, που το μελοποίησε. Νομίζω, με τίτλο «Κύπρον με θέσπισε», αν δεν κάνω λάθος. Και το ορίστε. Διαβάζω. Ορίστε, ναι. Αηδώνη τροπαλό, μες τον ανασαμό των φίλων, σύ που δορίζεις τη μουσική, δροσιά του δάσους, στα χωρισμένα σώματα και στις ψυχές αυτών που ξέρουν πως δεν θα γυρίσουν. Τυφλή φωνή που ψηλαφείς μέσα στη νυχτωμένη μνήμη βήματα και χειρονομίες. Δεν θα τολμούσα να πω φιλήματα και το πικρό τρικύμισμα της ξαγριεμένης σκλάβας. Τα ειδόνια δεν σ' αφήνουνε να κοιμηθείς στις πλάτρες. Ποιες είναι οι πλάτρες, ποιος το γνωρίζει τούτο το νησί. Έζησα τη ζωή μου ακούγοντας ονόματα πρωτάκουστα. Καινούργιους τόπους, καινούργιες τρέλες των ανθρώπων ή των θεών. Η μοίρα μου που κυματίζει ανάμεσα στο στερνό σπαθί ενός έντα και μιαν άλλη Σαλαμίνα με έφερε εδώ, σε αυτό το γυρογιάλι. Το φεγγάρι βγήκε από τα πέλαγα σαν Αφροδίτη. Σκέπασε τ' άστρα του το ξώτη. Τώρα πάει να βρει την καρδιά του Σκορπιού και όλα τα αλλάζει. Πού είναι η αλήθεια? Ήμουν κι εγώ στον πόλεμο το ξώτης. Το ριζικό μου ενός ανθρώπου που ξαστόχησε. Πάρα πολύ ωραία. Η συνέχεια είναι ακόμη πιο δυνατή. Αναφέρεται στο Αηδώνη τον ποιητάρη. Αηδώνη ποιητάρη, σαν και μια τέτοια νύχτα στα κροθαλάσσι του Πρωτέα, σ' άκουσαν οι σκλάβες παρτιάτισες και έσυραν το θρήνο και ανάμεσό τους, ποιος θα το έλεγε, η Ελένη. Αυτή που κυνηγούσαμε χρόνια στο σκάμαντρο,
Ήταν εκεί, στα χείλια της ερήμου. Την άγγιξα. Μου μίλησε. «Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια», φώναζε. «Δεν μπήκα στο γαλαζόπλωρο καράβι. Ποτέ δεν πάτησα την αντριωμένη Τρία». Πολύ πολύ ωραία. Ερχόμαστε σε ένα άλλο ποίημα, τώρα αφιερωμένο στον ίδιο τον δραματικό, τον Ευρυπίδη, που έγραψε και την Ελένη, όπως είπαμε. Ήταν ένας από τους τρεις διασημότερους δραματικούς της Ελλάδας, ο οποίος ήταν και πολύ νεοτεριστής, ανάλογα σε σχέση με τους άλλους δύο, γιατί τολμούσε να επερωτήσει τις πράξεις των θεών και διάφορα άλλα από τα οποία τελικά του έχασαν τη δημοφιλία που είχε και αναγκάστηκε να πάει εξορία παίρνοντας κατοικίας στο σπίτι κάποιου βασιλιά που τον φιλοξένησε και εκεί είχε ένα τραγικό θάνατο στο τέλος. Είναι και ο ίδιος τραγικός. Μέσα ναι, από πολύ ακριβώς. Αφήγηση είναι, και τη γραφή του. Πολύ σωστά. Και αυτό ακριβώς είναι σαν μια ας πούμε πολύ περιληπτική συνοπτική βιογραφία του Ευρυπίδη. Γέρασε ανάμεσα στη φωτιά της Τρίας και στα λατομεία της Σικελίας. Του άρεσαν οι σπηλιές στην αμμουδιά και οι ζωγραφιές της θάλασσας. Είδε τις φλέβες των ανθρώπων σαν ένα δίχτυ των θεών όπου μας πιάνουν σαν τα γρίμια. Προσπάθησε να το τρυπήσει. Ήταν στριφνός. Οι φίλοι του ήταν λίγοι. Ήρθε ο καιρός και τον σπαράξαν στα σκυλιά. Το τελευταίο αναφέρεται στο θάνατο του Ευρυπίδη, ο οποίος από ένα ατύχημα δεν τον γνώρισαν τα σκυλιά του βασιλιά που τον φιλοξενούσε και τον σπάραξαν. Έτσι ήταν ο θάνατος του. Πολύ τραγικός. Πολύ τραγικός θάνατος. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε με τη στροφή, το επόμενο ποίημα. «Στιγμή σταλμένη από ένα χέρι που είχα τόσο αγαπήσει, με πρόφταξες ίσια στη δύση, σαν μαύρο περιστέρι. Ο δρόμος άσπριζε μπροστά μου, απαλός αχνός ύπνου, στο γέρμα ενός μυστικού δείπνου, στιγμή σπυρίτησά μου. Στιγμή σπυρίτησά μου που κράτησες μονάχη σου όλη την τραγική κλεψίδρα βουβή, σαν να είχε δει την ύδρα στο ουράνιο περιβόλι». Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με ένα άλλο πολύ γνωστό ποίημα του Σεφέρη, που αν δεν κάνω λάθος είχε μελοποιηθεί από τον γνωστό διάσημο Άγγλο συνθέτη John Tavener, «Η λυπημένη». «Στην πέτρα της υπομονής κάθισες προς το βράδυ, με το ματιού σου το μαυράδι δείχνοντας πως πονείς. Κι είχες στα χείλια τη γραμμή που είναι γυμνή και τρέμει, σαν η ψυχή γίνεται ανέμη και δέονται οι λυγμοί. Κι είχες στο νου σου το σκοπό που ξεκινά το δάκρυ, κι ήσουν κορμί που από την άκρη γυρίζει στον καρπό. Μα της καρδιάς σου, ο σπαραγμός δεν βόγγιξε και γίνει το νόημα που στον κόσμο δίνει έναστρος ουρανός». Ερχόμαστε σε ένα άλλο ποίημα που είναι πάρα πολύ γνωστό γιατί το μελοποίησε το Μίκης Θεοδωράκης, μπράβο, και το τραγούδισε και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης και η Μαρία Φαραντούρη. Μάλιστα. Και νομίζω φυσικά και άλλοι πολλοί ίσως τραγουδιστές, μπορεί να μην ηχογραφηθήκαν όλα, αλλά είναι από τα αγαπημένα τραγούδια. Έχει τίτλο «Η άρνηση». «Στο περιγυάλι το κρυφό και άσπρο σαν περιστέρι, διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό. Πάνω στην άμμο τη ξανθή, γράψαμε το όνομά της, ωραία που φύση ξενομπά της, και σβήστηκε η γραφή. Με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος, πήραμε τη ζωή μας λάθος και αλλάξαμε ζωή». Άμα, πολύ όμορφο. Ας συμπληρώσουμε την ανάγνωση αυτή με ένα από τα πιο ωραία, θεωρείται ένα από τα μελωδικότερα ποίηματα που έγραψε ο Σεφέρης. Τα μελωδικότερα στην ελληνική γλώσσα, όχι απλώς από τα δικά του ποίηματα, αλλά από όλη την ελληνική γλώσσα. Είναι
το περίφημο έργο «Ο ερωτικός λόγος», ένα μακρύ ποίημα σε 15 σύλλαβο. Θα διαβάσουμε μόνο λίγες στροφές από την αρχή του ποίηματος. Ερωτικός λόγος. Ρόδο της μοίρας, γύρευες να βρεις να μας πληγώσεις, μα έσκυβες σαν το μυστικό που πάει να λυτρωθεί, κι ήταν ωραίο το πρόσταγμα που δέχτηκες να δώσεις, κι ήταν το χαμογέλιο σου σαν έτοιμο σπαθί. Του κύκλου σου το ανέβασμα ζωντάνευε τη χτίση, από τα αγκάθι σου έφευγε του δρόμου στο χασμός. Η ορμή μας γλυκοχάραζε γυμνή να σ' αποκτήσει. Ο κόσμος ήταν εύκολος, ένας απλός παλμός. Το δεύτερο τα μυστικά μέρος. Συνεχίζει, είναι το δεύτερο μέρος από, από το πολύ μεγάλο αυτό ποίημα. Τα μυστικά της θάλασσας ξεχνιούνται στα κρογιάλια. Η σκοτεινάγρα του βυθού ξεχνιέται στον αφρό. Λάμπουνε ξάφνου πορφυρά της μνήμης στα κοράλια. Ω, μην ταράξεις. Πρόσεξε να ακούσεις τα λαφρό ξεκίνημά της. Τάγγιξε στο δέντρο με τα μήλα. Το χέρι απλώθη, κυκλωστή, ρίχνει και σοδηγεί. Ω σκοτεινό ανατρίχιασμα στη ρίζα και στα φύλλα, να σου εσύ που θα έφερνες τη ξεχασμένη αυγή. Είναι ώρες ολόκληρες που μπορεί κάποιος να ασχολείται με την πίστη του σε φέρει και ποτέ να μην κουράζεται. Πολύ σωστή. Έχει αυτή την δεξιότητα στη γραφή του και είναι περιληπτικός και είναι ιδιαίτερα περιγραφικός, χαρακτηριστικός, τόσο σε ελεύθερη πίστη όσο και σε ομοιοκαταληξία. Ακριβώς, ναι. Το έχουμε δει. Ο Σεφέρης, πρέπει να πούμε ότι μέσα από τους, όπως μάλλον είπαμε και στα βιογραφικά του, είχε γίνει γνωστός σε ένα βαθμό, γιατί είχε μεταφράσει και τον πολύ γνωστό Άγγλο ποιητή που επίσης πήρε τον Nobel Prize, τον T.S. Eliot, από τον οποίο είναι φανερά επηρεασμένος. Μόνο που πάντα εγώ υπερισχύω με το γεγονός ότι ο Σεφέρης γράφησε μια γλώσσα πολύ πιο απλή περιγραφική. Και έχει αυτό το ιδιαίτερο ελληνικό στοιχείο που είναι διαποντισμένη από τις εμπειρίες του σαν πρόσφυγας από την Τουρκία, από τη Σμύρνη. Και γενικά είναι, όλη η γραφή είναι ποντισμένη από την ελληνική μυθολογία, την ελληνική ιστορία, αλλά και ιδιαίτερα από την ελληνική φύση και τη θάλασσα. Μάλιστα. Έτσι έχει αυτά τα υπέροχα χαρακτηριστικά ποιήση του που τα φέρνει όλα αυτά σε ένα άλλο επίπεδο, ας το πούμε, και έχει ιδιαίτερα, είναι πολύ πολύ προσεκτικό στις λέξεις. Δηλαδή είναι πραγματικά αριστοτέχνης στη χρήση της γλώσσας. Γι' αυτό και βρήκαν εύκολο να μελοποιήσουν τα ποίηματά του άλλωστε, γιατί έχουν και πολύ πολύ μουσική μέσα τους, μελωδικά. Αλλά όπως είπατε πολύ σωστά, έγραψε και στην ελεύθερη γραφή, η ελεύθερη ποίηση. Πολλά από τα ποίηματα του είναι γραμμένα ιδιαίτερα σε αυτή τη μορφή ποίησης. Μάλιστα. Και μας αφήνει έκθαμπους το γεγονός ότι είχαμε ένα τέτοιο ποιητή που αγωνίστηκε και για την Κύπρο, αλλά και πήρε και ο πρώτος που πήρε το Nobel Prize, το βραβείο Nobel της Ελλάδας. Μάλιστα. Για την Ελλάδα, ναι. Και ένας από αυτούς των οποίων έχουν μελοποιηθεί τα ποίηματα. Μάλιστα. Μέσα στην ιστορία από πολύ γνωστούς συνθέτες. Μάλιστα. Και ερμηνευτεί από πολύ γνωστά ονόματα ερμηνευτών. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο και αφού είχαμε την ευκαιρία να έχουμε το αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη σήμερα, με τον φιλοξενούμε τον κύριο Κρήτονα Τομάζο, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ και για τα σχόλια του και για την αφήγηση και την ποίηση που είχαμε την ευκαιρία να απαγγείλουμε σε εσάς σήμερα και να σας δώσουμε ένα δείγμα της δουλειάς του Γιώργου Σεφέρη. Εγώ σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ευχαριστώντας και τον κύριο Κρήτονα Τομάζο, αλλά και εσάς, να απευθύνω την καληνύχτα μου και να ευχαριστώ για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Και να εκ νέου ανανεώσω το ραντεβού σε ένα επόμενο πρόγραμμα, με ένα άλλο αφιέρωμα σε κάποιο άλλο ποιητή γνωστό και βραβευμένο. Κύριε Τομάζο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την συμμετοχή μου αυτή που μου
επιτρέψατε στο πρόγραμμά σας. Ευχαριστώ και πάλι τους αγαπητούς ακροατές για την ακρόαση. Τον κύριο Γιώργο Λίγκο που μας κινηματογραφίζει με την ίδια προσοχή κάθε φορά. Και γενικά το Hellenic TV που μας παραχωρεί το χώρο αυτό για να κάνουμε αυτά τα προγράμματα. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας.